πρόβλημα στο πλαίσιο της προώθησης του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα έχουν δημιουργηθεί δύο πολύ χρήσιμα εργαλεία τόσο για τους ασθενείς αλλά και για τους γιατρούς που θέλουν να κάνουν περαιτέρω εκπαίδευση. Να ξεκινήσουμε για τον κόμβο που έχει δημιουργηθεί για τους ασθενείς. Τι είναι αυτό, πώς μπορεί να τους βοηθήσει. Δημιουργείται ένας κόμβος είτε μέσω του Ινστιτούτου Απανταχού Γιατρών, μέσω του Ιατρικού Συλλόγου Πυρηνών, να διασυνδεθούν οι ιατρικοί σύλλογοι παντού στον κόσμο που υπάρχουν ελληνικοί ιατρικοί σύλλογοι σε ένα δίκτυο, μια δομή που προκειμένου να βοηθηθούν οι γιατροί με μεταπτυχιακά προγράμματα στο εξωτερικό ή από το εξωτερικό προς την Ελλάδα. Ταυτόχρονα υπάρχει και ένας κόμβος, το Vita Booking, προκειμένου να βοηθηθούν ζευγάρια από το εξωτερικό ή τα ασθενείς για διάφορες ειδικότητες, μεταξύ των οποίων και εξωματική γονιμοποίηση, για να έρχονται στην Ελλάδα. Στόχος είναι να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο αυτό που λέγεται προορισμός Ελλάδα στον ιατρικό τουρισμό, σε διάφορες ειδικότητες, μεταξύ των οποίων και τη δικιά μας υποβοηθούμενη σε αναπαραγωγή. Δηλαδή, θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα στο ίντερνετ, όπου θα μπουν οι γιατροί που θα είναι παντού, σε όλο τον κόσμο, ακριβώς είναι οι γιατροί. Υπάρχουν ιατρικοί σύλλογοι σε διάφορες πόλεις, στη Νέα Υόρκη, στην Ελβούλη, στο Μόντρεαλ, στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Αυτοί οι ιατρικοί σύλλογοι θα συνδεθούν σε μία δομή και με αυτόν τον τρόπο θα βοηθούνται από τη μία γιατροί, από την άλλη θα υπάρχει ανταλλαγή απόψεων, επιστημονικών απόψεων, κοινών ερευνητικών προγραμμάτων. Ταυτόχρονα όμως θα βοηθούνται και πολίτες. Πολίτες που αναζητούν βοήθεια ιατρική σε διάφορες χώρες μέσω του Ιατρικού Συλλόγου θα μπορούν να βοηθηθούν. Σε ό,τι αφορά το Ινστιτούτο τώρα, είχατε μία συνάντηση νωρίτερα στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόης. Με ποιον συναντηθήκατε και πού καταλήξατε. Ναι, μίλησα με τον καθηγητή Σκότσια της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του Πανεπιστημίου του Ιλινόης, προκειμένου να διερευνήσουμε από κοινού συνεργασία με την Ελλάδα για να έρχονται οι γιατροί από την Ελλάδα, οι επαγγελματίες σε θέματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ή αναπαραγωγής για μεταπτυχιακά προγράμματα στο Ιλινόης. Και βέβαια ο άνθρωπος ήταν πολύ έθερμος, ο καθηγητής, θέλει πράγματι να βοηθήσει και να συνεισφέρει και βέβαια αυτά θα γίνονται μέσω του Ινστιτούτου που δημιουργείται αυτή τη στιγμή. Εξασφαλίσατε κάποιες υποτροφίες. Εξασφάλισα μια υπόσχεση ότι θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία και το Πανεπιστήμιο του Ιλινόης θα δέχεται 1 με 2 γιατρούς το χρόνο για μεταπτυχιακά προγράμματα στο Πανεπιστήμιο μέσω υποτροφίας. Τι ειδικότητα? Αυτή τη στιγμή μιλήσαμε για την δικιά μου ειδικότητα, αλλά είναι ανοιχτή και για άλλες ειδικότητες.